Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στον κόμβο του Λευκώνα με στόχο το τελωνείο του Προμαχώνα. Από τις 10 το πρωί, οι σειραίοι αγρότες συγκεντρώθηκαν και πάλι προκειμένου να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Στις 11 έκλεισε η Εθνική Οδός Σερών Θεσσαλονίκης από τρακτέρ που παρέταξαν οι αγρότες και η Εθνική Οδός Σερών Προμαχώνα από λεωφορεία της αστυνομίας. Από τις 11 το πρωί οι αγρότες έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης εδώ στον κόμβο του Λευκώνα και η αστυνομία με δικά της αυτοκίνητα έχει κλείσει τη δίωδο προς τον Προμαχώνα. Στις 12 περίπου οι αγρότες πλησίασαν τους επικεφαλείς της αστυνομίας ζητώντας να επιτραπεί η διέλευση των τρακτέρ στον Προμαχώνα. Ενημερώστε για να μην έχουμε παρατράγωγμα. Ενημερώστε και για μία φορά η πολιτική ηγεσία σας να δείξει ότι δεν είναι αδιάλακτη. Θέλουμε να ανέβουμε ειρηνικά στον Προμαχώνα να διαδηλώσουμε. Έχετε εντολές να πάμε με τα αυτοκίνητα. Με τα αυτοκίνητα να πάμε. Αν πάμε θα μας συλλάβετε. Ναι, αν πάμε λέω. Δεν θα πάμε τρακτέρ. Εξηγήστε μας να καταλάβουμε. Θα μας συλλάβετε. Μπορείτε να μας το πείτε αυτό το πράγμα. Το μέγεθος του προβλήματος στη Βουργάρια. Στη Βουργάρια πλευρά, αυτοί δεν κλείσαν τα σύνορα όταν είχε το τεράστιο θέμα το προσφυγικό. Μήπως τα ξεχνάτε. Τελικά οι αγρότες δεν κατάφεραν ούτε και σήμερα να ξεκινήσουν για το τελωνείο και ανανεώσαν το ραντεβού τους για αύριο το πρωί. Ο τρόπος διεκδίκησης είναι γνωστός τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί τόσα χρόνια, 15 χρόνια κινητοποιούμαστε συνεχώς χωρίς να έχει επιληθεί κάποιο σοβαρό και πραγματικά να σκύψουν πραγματικά σοβαρά στα προβλήματα των αγροτών. Εμείς ο στόχος μας είναι να ανεβούμε στον Προμαχώνα να διαμαρτυρηθούμε όπως διαμαρτυρόμασταν και τα προηγούμενα χρόνια και να αναδείξουμε το πρόβλημά μας, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα πραγματικό τέλμα με το ασφαλιστικό και το φορολογικό το οποίο έρχεται και είναι καθοδόν. Εμείς αύριο θα είμαστε, καλούμε όλους τους αγρότες 11 η ώρα να είναι εδώ. Ο στόχος μας είναι να ανεβούμε. Ο στόχος μας εμείς είναι να πάμε στα σύνορα. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι θα αποκλείσουμε τα σύνορα. Γνωρίζουμε το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και το τι προβλήματα έχουν οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και έχουμε και νου και γνώση του τι πρέπει να πράξουμε. Δεν μας αφήνουν γιατί έχουν άλλα στο μυαλό τους. Αυτό το πράγμα όμως να ξέρετε ότι εμείς με οποιοδήποτε λόγο θα προσπαθήσουμε να το ανατρέψουμε και να φτάσουμε στο τελωνείο. Κάνουν πάντα τη διαφορά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με 3% και πήγε 43%. Άρα και αυτοί ήταν λίγοι και είναι πολλοί. Και εμείς είμαστε λίγοι, μπορεί να γίνουμε πολλοί και εμείς. Ο στόχος των αγροτών είναι να φτάσουμε στον Προμαχώνα. Δυστυχώς είδαμε την αστυνομία δεν μας αφήνει ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητο να πάμε στον Προμαχώνα. Θέσαμε αυτό το ερώτημα στην αστυνομία. Από εδώ και πέρα το μόνο που δεν έχει καταφέρει και ο Στόσκας είναι να φέρει εδώ τα τάγκς. Νομίζω και θα ολοκληρωθεί όλος ο φασισμός της κυβέρνησης. Υπάρχουν δημιουργίες των ΜΑΤ από εδώ μέχρι το Σιδηροκαστρό. Σε κάθε διασταύρωση υπάρχουν 8 δημιουργίες των ΜΑΤ. Εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα και αύριο θα είμαστε εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να φύγουμε και ο στόχος μας θα είναι να φτάσουμε στον Προμαχώνα. Από εδώ και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι κινδυνεύουμε πλέον ο καθένας μας να βγαίνει από το σπίτι με έναν άνθρωπο της ασφάλειας σαν γκαζέ. Εκεί μας έχει φτάσει η κυβέρνηση σήμερα. Στο χώρο των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου οι κτηνοτρόφικοι αγρότες αποφάσισαν κατόπιν συνέλευσης τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις με τον μπλόκο που έχουν στήσει στα πράσινα φανάρια, δηλαδή στη διασταύρωση πριν από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων και στον Εύρο και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα του με τη συγκέντρωση αγροτικών μηχανημάτων στο ύψος του κόμβου του Θουρίου. Οι αγρότες από την περιοχή του Δήμου Οριστιάδας διήλθαν μέσα από την πόλη και στη συνέχεια κινήθηκαν μαζικά προς το σημείο του μπλόκου όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες του Δημοτήχου. Στόχος της Συντονιστικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν και οργανωτικά μέλη των περσινών μπλόκων Καστανέων και Δημοτήχου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Οριστιάδας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η ενότητα είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κέντρο αγώνα, η δυναμική του οποίου θα κρίνει και την εμφάνιση άλλων μπλόκων στο νομό, στο νότιο τμήμα του, σε συνεργασία με άλλους αγροκτηνοτροφικούς συλλόγους.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, συνάντηση είχαν οι αγρότες της περιοχής των Γιαλοχωρίων, όπου στη συνέλευσή τους αποφάσισαν τρία πράγματα, δίνοντας πρώτο ραντεβού στη Ζωοτέχνικα στις 2 Φεβρουαρίου. Είχαμε γενική συνέλευση το Σάββατο. Συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πήραμε τρεις αποφάσεις μέσω από τη γενική συνέλευση. Η μία είναι να στηρίξουμε το συλλαλητήριο στη Ζωοτέχνικα που είναι 2 του μηνός. Η άλλη να οργανώσουμε μαζί με τους άλλους συλλόγους της Καβάλας ένα συλλαλητήριο μέσα στην Καβάλα μετά τη Ζωοτέχνικα. Θα συνεννοηθούμε ακόμα, δεν είναι. Απλώς είπαμε να οργανώσουμε ένα συλλαλητήριο όλοι μαζί. Και η τρίτη απόφαση, αν στηθεί μπλόκο, όπως στηθεί ας πούμε κάποιο μπλόκο, να στηρίξουμε.